Καλημέρα σας, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κυρία Χαρίτου και κύριε Παπασταματή. Βουλευτής Θεσσαλονίκης, κύριε Δελή, έτσι δεν είναι? Βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού να, πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε τώρα? Να αρχίσουμε με τις εργατικές, με τις κινητοποιήσεις, να πάμε στον κύριο Πομπέο, γιατί έχουμε εδώ, το βλέπω το ριζοσπάστη Πομπέο Go Home, ή να ξεκινήσουμε από το ΚΕΘΕΑ και θα περάσουμε μετά σε αυτά? Αντέδρασε το ΚΚΕ σε αυτή? Πριν όμως απαντήσω, ναι, θα ήθελα, κύριε Παπασταματίου, να σας πω ότι κατά τη γνώμη μας όλα αυτά συνδέονται. Δεν είναι άσχετα το ένα με το άλλο. Άλλωστε είναι συστατικά μιας ενιαίας πολιτικής αντίληψης και πρακτικής, και τα ζητήματα της επίσκεψης του Πομπέο και τα ζητήματα με το μεταναστευτικό και τα ζητήματα με το αντεργατικό νομοσχέδιο. Με το προσφυγικό μεταναστευτικό, να λέμε, κύριε. Γιατί το έχουν εξαφανίσει λιγάκι. Είδατε, το ψάχνα εγώ στα πρωτοσέλιδα σήμερα, δεν το βρήκα. Έχετε δίκιο, γιατί και εγώ υπέπεσα σε αυτό το λίστημα. Είναι προσφυγικό μεταναστευτικό. Και άντε τώρα να ξεχωρίσεις, κύριε Παπασταματίου, έναν άνθρωπο από το Αφγανιστάν, αν είναι πρόσφυγας ή αν είναι μετανάστης. Δηλαδή, τυπικά μπορεί και στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή να μην γίνεται πόλεμος, τυπικά. Στην ουσία όμως είναι μια χώρα εμπόλεμη. Συνεπώς, έφερα ένα παράδειγμα τώρα για να ενισχύσω το συλλογισμό σας. Αλλά για το ΚΕΘΕΑ που με ρωτήσατε και σας διάκοψα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Εσείς είναι να πείτε. Εγώ τα λέω κάθε μέρα. Βαριούνται να μάθω. Νομίζω ότι έχει απαντήσει το ίδιο το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων. Ένα κέντρο το οποίο είναι καταξιωμένο, νομίζω, στη συνείδηση του κόσμου με το έργο του, παρά το ότι όλα τα χρόνια τελικά και από όλες τις κυβερνήσεις παρέμεινε υποχρηματοδοτούμενο, υποστελεχωμένο. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο σε αυτό το ζήτημα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Νομίζω ότι με την πράξη της αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ποινική, δηλαδή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι, ουσιαστικά θέτει υπό τον άμεσο έλεγχό της το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων. Για λόγους χρηστής διαχείρισης, λέει η κυβέρνηση, κύριε Δελή. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν. Γιατί σου λέει πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, είναι κάποια χρήματα να τα αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάντα υπάρχουν επιχειρήματα και δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν την πολιτική τους. Εμείς λέμε όμως ότι αυτό δεν είναι άσχετο, κουμπώνει μάλιστα, κύριε Παπασταματίου, με την γενικότερη αντιναρκωτική, το αντιναρκωτική, βάλτε το σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αντιναρκωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η οποία συνίσταται σε αυτό που το φαινόμενο που βλέπουμε και στη χώρα μας, στην ουσία στην υποβάθμιση και στο άδειασμα των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, και ένα τέτοιο ήταν το ΚΕΘΕΑ, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι γινόταν στην Ιθάκη, στη Θεσσαλονίκη, ναι, και πόσο μεγάλη σημασία έχει και πόσο βοήθεια έδινε σε αυτά τα άτομα. Και βεβαίως, μα δεν το καταργεί, με συγχωρείτε με, να τώρα θα διαμαρτύρομαι από την άλλη πλευρά για να το εξισορροπούμε. Δεν το καταργεί, ωστόσο το θέτει υπό τον άμεσο κυβερνητικό έλεγχο, θα ελέγχει τις λειτουργίες του και όχι μόνο τη χρηματοδότησή του, αν και η χρηματοδότηση είναι βασικό ζήτημα σε σχέση με το τι λειτουργίες θα επιτελέσει αυτό το κέντρο, θα παραμείνει υποχρηματοδοτημένο από αυτό που, όπως γνωρίζουμε, και νομίζουμε ότι έρχεται ακριβώς να το υποτάξει, να το εναρμονίσει, να χρησιμοποιήσω ένα καλύτερο ρήμα, να το εναρμονίσει με τη γενικότερη πολιτική των ναρκωτικών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία ποια είναι? Η οποία είναι, κυρία Χαρίτου, η υποβάθμιση, όπως σας είπα, των στεγνών προγραμμάτων και η χορήγηση υποκατάστατων, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση συντηρεί το πρόβλημα και βεβαίως δεν το αντιμετωπίζει. Ασφαλώς το ζήτημα των ναρκωτικών είναι ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα και το οποίο χρειάζεται μια πολιτική γενικότερη για να το αντιμετωπίσεις. Ωστόσο όμως η λεγόμενη ναρκωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι έχει πολύ πενιχρό έργο να παρουσιάσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπουμε ότι τα ναρκωτικά κυριολεκτικά καλπάζουν. Και τώρα να σας τη βγω από αριστερά, κύριε Δελή, μου επιτρέπετε να προσφεράσω από τα αριστερά που επιτρέπετε, έτσι κι αλλιώς, τον κώδικα. Όμως
τον καπιταλισμό δεν τον συμφέρει να υπάρχουν εξαρτημένοι, γιατί χαλάνε και τις παραγωγικές διαδικασίες και επίσης κοστίζουν ποσά που θα ήθελα να διατίθενται αλλού. Δηλαδή ο καπιταλισμός θα ήθελε να το λύσει μια και καλή το πρόβλημα αυτό, για να έχει παραγωγικές μονάδες, στο βέβαια στο εργασιακό πλαίσιο που ο ίδιος δημιουργεί, ναι, και να δουλεύει αποδοτικότερα. Του το χαλάνε δηλαδή η ύπαρξη αστέγων, ναρκωμανών, οι περιθωριακές ομάδες του χαλάνε τη λειτουργία. Άρα δεν είναι εχθρικός προς το να λύσει αυτό, αυτό το θέμα. Αυτό που λέμε καπιταλισμός, κύριε Παπασταματίου, είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα στο οποίο υπάρχουν και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των ναρκωτικών είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι επικερδέστατος. Τον είπα κλάδο, συγγνώμη, για να συνεννοούμαστε. Είναι ένα ζήτημα από το οποίο βγαίνουν τεράστια αμύθιτα κέρδη. Νομίζω είναι πολύ κοντά σε σχέση και με το εμπόριο όπλων. Αλλά σε αυτό που είπατε, βεβαίως και υπάρχει και αυτή η πλευρά, γι' αυτό και επιχειρούν να το διαχειριστούν. Επιχειρούν, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να το βγάλουν από τη βιτρίνα της πόλης. Το ίδιο επιχειρείται να γίνει και στη χώρα μας. Εσείς λέτε ότι πάνε να το βάλουν κάτω από το χαλί μέσω Όχι, του. Κάτω από το χαλί, μακριά ίσως από τις προβεβλημένες, τις τουριστικές περιοχές. Έτσι ώστε να μην φαίνεται, να μην βρίσκεται στη βιτρίνα μιας πόλης, μιας χώρας. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση. Πάντως το ΚΚΕ αντιτίθεται σε αυτή τη, και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το ΚΚΕ αντιτίθεται, φυσικά ήταν αντίθετο, όπως είναι αντίθετο σε κάθε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα στην ελληνική κοινωνία που παίρνει μια τόσο ξεκάθαρη θέση. Και να συμπληρώσω, για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, ότι πέρα από την οικονομική διάσταση του ζητήματος των ναρκωτικών, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ζήτημα της χειραγώγησης, τα ιδεολογικά ωφέλη ενός ολόκληρου συστήματος, που με τα εκατομμύρια των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα, νομίζω ότι τα απενεργοποιεί κοινωνικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και μας απασχολεί ειλικρινά πάρα πολύ ως κόμμα. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Είδαμε τις διατάξεις, είδαμε την απεργία, δεν ήρθε πολύς κόσμος. Ίσως το ΠΑΜΕ μόνο κατάφερε να μαζέψει στο κέντρο της Αθήνας κόσμο. Και βλέπουμε τώρα και κάποιες επενδύσεις να αρχίσουν να λειτουργούν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Όπως το ελληνικό, για παράδειγμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είναι. 10.000 άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Παιδάκια, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είναι το σύμβολο του νέου ελληνικού κράτους η επένδυση στο ελληνικό. Εντάξει, έτσι την αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη σε ένα παραλιακό μέτωπο από το οποίο ουσιαστικά θα είναι αποκλεισμένα τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα και οι λαϊκές οικογένειες. Όμως, επειδή η κυρία Χαρίτου βάλατε αρκετά ζητήματα και σε σχέση με την απεργία, με τις δύο απεργίες οι οποίες ήταν σε κοντινές ημερομηνίες και στις 24 και προχθές, νομίζω ότι ήταν μια πρώτη απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η οποία έχει αναλάβει ήδη με πολύ όρεξη για να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, πατά πάνω στα βήματα, πάνω στον δρόμο που άνοιξε και προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση, και ονομάσατε το νομοσχέδιο αυτό που αναμένεται να κατατεθεί, δεν έχει κατατεθεί ακόμα, αναπτυξιακό. Έτσι είναι το όνομά του. Δεν ενωνάει, Χάρη, το ότι δεν λέω ότι το ονομάσατε. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιήσατε αυτόν τον τίτλο. Όλοι έτσι το λένε. Δεν σας ψέω γι' αυτό, αλίμονο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να κατανοηθεί, νομίζω, από τον κόσμο ευρύτερα, είναι το περιεχόμενο αυτής της ανάπτυξης, και να σκεφτεί ένας κόσμος γιατί σε ένα τέτοιο υποτίθεται αναπτυξιακό νομοσχέδιο εμπεριέχονται διατάξεις οι οποίες καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, παρεμποδίζουν ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία, επιχειρείται να υποταχθούν τα συνδικάτα στον εκάστοτε υπουργό. Δεν το παρεμποδίζουν. Ζητάνε μεγαλύτερη συμμετοχή, κύριε Δελίσου. Λένε να την αποφασίσεις, να αποφασίζει ο κόσμος, όχι ο Παπασταματίου και ο Δελής μόνοι τους. Ακούστε με, κύριε Παπασταματίου. Πρέπει να σκεφτεί λοιπόν ο κόσμος, μα γιατί σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό υποτιθέμενο νομοσχέδιο υπάρχουν αυτές οι διατάξεις.
ακριβώς γιατί προϋπόθεση, κύριε Παπασταματίου και κυρία Χαρίτου, για την όποια ανάπτυξη, την καπιταλιστική εν προκειμένου, γιατί για αυτήν συζητάμε, έτσι δεν είναι, είναι να χτυπηθούν τα εργατικά δικαιώματα και τα μισθολογικά και τα συνδικαλιστικά, και μάλιστα γίνεται και προληπτικό χτύπημα ενάντια στη δυνατότητα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται, να οργανώνονται, να αντιπαλεύουν, να αντιτίθενται, να ματαιώνουν αν θέλετε αντεργατικές επιλογές σε επίπεδο επιχείρησης, σε επίπεδο κλάδου, σε επίπεδο κράτους, επικράτειας. Περί αυτού πρόκειται και βεβαίως αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν, θα υπάρξουν, γιατί δεν το έχουμε δει επίσημα ακόμα, από αυτά που ακούμε θα υπάρχουν και νέα πακέτα χρηματοδοτήσεων, κινήτρων, επιδοτήσεων για τις μεγάλες επενδύσεις τύπου ελληνικού, όπου εκεί θα γίνει βεβαίως ένα, δεν ξέρω, ένα, η ελληνική εκδοχή του Las Vegas με καζίνο και με ουρανοξύστες. Elvis Presley δεν έχουμε δυστυχώς. Σε ένα μήκος, δεν ξέρω, 2 χιλιόμετρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι το μήκος, στο οποίο δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόσβαση, αυτό που σας είπα, οι απλοί, οι λαϊκοί άνθρωποι, οι μεροκαματιάριδες, αφού και το να μπει εκεί κανείς, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Θα έχει το πάρκο γύρω-γύρω. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ θα πηγαίνω πάντως, σας το λέω. Στο πάρκο, όχι στο άλλο. Δεν παίζω τζόγο. Τα υπόλοιπα δεν θα μπορούμε φυσικά να πάμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και η πλειοψηφία. Άλλωστε, δεν απευθύνεται αυτή η επένδυση και στην πλειοψηφία του κόσμου. Το λένε, απευθύνεται στον τουρισμό. Ανοίγει όμως θέσεις εργασίας. Ανοίγει θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι τόσες όσες διαφημίζονται. Το βέβαιο όμως είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, κύριε Παπασταματίου, θα γίνει με αυτά τα δικαιώματα που σας περιέγραψα, με βασικούς μισθούς οι οποίοι θα είναι στον πάτο. Δεν θα μπορούν οι άνθρωποι που θα δουλεύουν εκεί να ζήσουν, και το βλέπουμε αυτό. Ένας βασικός μισθός, ο κατώτερος μισθός, θα καθορίζεται κάθε φορά από τον υπουργό. Μάλιστα. Αυτά ισχύουν. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για αυτή η ανάπτυξη. Έχουμε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα. Τούτων δοθέντων, νομίζω ότι είναι πολύ λογική η προσπάθεια που κάνει το ΚΚΕ να γενικευτεί η αντίθεση σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτή την πολιτική. Δώστε μου και ένα τίτλο σε αυτό που είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Απογειώνεται τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας λόγω της τάσης της Τουρκίας. Έχουμε και τον κύριο Πομπέο εδώ και νομίζω έχει κάποια ραντεβού το ΚΚΕ. Ναι, υπάρχει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού, του Πομπέο, ο οποίος έρχεται να υπογράψει την νέα συμφωνία, την ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις. Νομίζω ότι είναι σκορπάνε αυταπάτες όσοι πλασάρουν στον ελληνικό λαό ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί θα προστατέψουν την ειρήνη στην περιοχή και στη χώρα μας. Το κρατώ και ως τίτλο αυτό. Σκορπάνε αυταπάτες είναι ανιστόρητοι. Ανιστόρητοι. Ωραία. Με βοηθήσατε πάρα πολύ και στην απομαγνητοφώνηση στη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.